Κύριε Χρυσόδουλη, καλησπέρα και στον κύριο Μαυρίδη και στους τηλεθεατές του Flash. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, είναι «Κορονοϊός και άτομα με αναπηρία». Και θέλουμε από εσάς να μας πείτε πώς βιώνετε όλη αυτή την κρίση με τον COVID-19. Η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε την υγειονομική κρίση, η οποία είναι τρομακτική και αναπάντεχη σε τόσο μεγάλο βαθμό, με καρτερικότητα, με αγωνία για τα άτομα με αναπηρία με χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι λόγω της επιβαρημένης υγείας τους είναι αναγκασμένοι να παρακολουθούν τη θεραπεία τους σε νοσοκομιακές μονάδες, με συνέπεια να κινδυνεύουν περισσότερο. Αγωνία για τα άτομα με αναπηρία που λόγω της μορφής αναπηρίας που έχουν, όπως είναι τα άτομα με αυτισμό ή με σύνδρομο Down, βιώνουν μια ιδιαίτερη ψυχολογική επιβάρυνση λόγω της κοινωνικής αποστασιοποίησης και του εγκλεισμού. Αγωνία για τους συναδέλφους στην περιφέρεια της Μακεδονίας, στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, η οποία έχει μια ιδιαίτερη επιδημιολογική επιβάρυνση και επικοινωνούμε συχνά μαζί τους. Και βέβαια ανησυχούμε ιδιαίτερα για την πορεία, όπως και όλοι οι πολίτες, της υγειονομικής κρίσης και της επιστημονικής αντιμετώπισης της συγκεκριμένης κρίσης και να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε μελλοντικά και με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Όσον αφορά τα μέτρα λοιπόν και τις δομές, τα όσα είναι σε εφαρμογή τις τελευταίες εβδομάδες, ως πρόεδρος Ομοσπονδίας, ποια κενά έχετε καταγράψει, πού χρειάζονται παρεμβάσεις? Εμείς, σαν τηλεοπτικό σταθμός, έχουμε βγάλει παραδείγματα συμπολιτών μας που αντιμετώπισαν προβλήματα παρατηρώντας έλλειψη υποδομών και δομών. Επειδή η κρίση ήταν σφοδρή και εμφανίστηκε τόσο απότομα, υπήρχαν στην αρχή ρογμές με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όπως και είχαμε κάνει παρέμβαση. Σωστό. Που δεν συμπεριλάμβανε πολλές ομάδες ατόμων αναπηρία, οι οποίες δεν θα έπρεπε να εργάζονται. Σε πολλές περιπτώσεις έχει λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εκεί που θα υπάρξει και νομίζω πρέπει να αποφευχθεί ενδεχομένο πρόβλημα είναι στα άτομα αναπηρία που διαβιούν σε κλειστές δομές, όπως κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Αναφέρατε προηγουμένως τους Ρωμά, υπάρχουν και Ρωμά άτομα με αναπηρία. Στους πρόσφυγες άτομα με αναπηρία, οι οποίοι επίσης διαβιούν σε κλειστές δομές, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη πρόνοια και ιδιαίτερη προσοχή. Η Εθνική Νομοσπονδία έχει κάνει και εκεί την παρέμβαση και στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Mm-hmm. Εκεί νομίζω θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη με έρημνα, καθώς και στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, το οποίο επίσης λειτουργεί πάρα πολύ καλά και ενδεχομένως και εκεί χρειάζεται ενίσχυση και βοήθεια στις ευπαθείς ομάδες, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται σε καραντίνα, για να μπορέσουν να τις ενισχύσουν περισσότερο. Και σε εξοπλισμό χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι. Υπενθυμίζω αυτό που μάθαμε για την Κοζάνη, ακόμα και με δανεικά αυτοκίνητα γίνονται μετακινήσεις τους, έτσι. Το θυμάσαι? Πολύ σωστή και πολύ εύστοχη επισήμανση, κύριε Χριστόδουλε. Επανειλημμένως έχουμε κάνει παρεμβάσεις, έχουμε μιλήσει και μαζί για αυτό το θέμα. Χρειάζεται ιδιαίτερη στήριξη η κοινωνική πρόνοια στους Δήμους, στους οργανισμούς πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο σε προσωπικό αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή. Όπως αυτά τα χρόνια και τα προηγούμενα αντιμετωπιζόταν οι κοινωνικές υπηρεσίες ως οικονομικό βαρύδι, όπως και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η υγειονομική περίθαλψη. Μάλλον εκεί πρέπει να αλλάξουμε λίγο την αντίληψη που έχουμε, όχι λίγο, πολύ. Τη στερεοτυπική αντίληψη που έχουμε και να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκεκριμένες πολιτικές, έτσι ώστε να μπορούμε κάθε φορά να αντιμετωπίζουμε παρόμοιες συνθήκες οι οποίες θα ξαναυπάρξουν. Εύχομαι όχι, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι ακριβώς. Πολύ φοβάμαι ότι ο κόσμος την επόμενη μέρα θα είναι πολύ διαφορετικός και δεν ξέρω πόσο θα καταφέρουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα που ξέραμε πριν. Εκείνο που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ότι να μην οδηγήσει η κοινωνική αποστασιοποίηση σε παρατεταμένη κοινωνική απομόνωση. Εύχομαι γρήγορα να βρούμε την ισορροπία, αλλά και η κοινωνική αλληλεγγύη που δείχνουμε τώρα να συνεχιστεί
και να μην γίνει κοινωνική στοχοποίηση ενδεχομένως για ανθρώπους που έχουν νοσήσει από τον ιό ή για γεωγραφικές περιοχές οι οποίες έχουν ιδιαίτερη επιδημιολογική επιβάρηση και να υπάρξει μια μορφή κοινωνικού ρατσισμού για αυτές τις περιοχές και για αυτούς τους ανθρώπους. Έχετε δίκιο. Και εδώ έχει και φορτίο το συνδικαλιστικό κίνημα, το αναπηρικό κίνημα που πρέπει να είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους για να μην επιτρέψει την κοινωνική τους απομόνωση. Γι' αυτό και το αναφέρω, κύριε Μαυρίδη, τώρα. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο σε τέτοιες περιπτώσεις και ταυτόχρονα και πολύ δύσκολο να αποφύγεις τις κοινωνικές παρεκτροπές. Και εκεί έχουν μεγάλη ευθύνη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σωστό, πολύ σωστό. Θα πρέπει να σεβαστούμε και να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό, τις περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί ιδιαίτερη επιδημιολογική επιβάρηση, για να μπορούμε μετά όλοι μαζί να συνυπάρξουμε. Η επιβίωση του ανθρώπου εξαρτάται από τη αρμονική συμβίωση. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.